να καθίσουν δίπλα από τα παιδιά τους και να μαθούν. Όχι, δυστυχώς δεν υπάρχει. Να σου κάνω και την άλλη ερώτηση. Τα παιδιά έχουν το χρόνο να αφιερώσουν στους γονείς τους. Κοιτάτε, οι γονείς πιστεύω χρόνος είναι πολύ περιορισμένους. Τα παιδιά όμως, αν είναι για το ίντερνετ, για να κάτσουν στο Facebook, πάντα βρίσκουν χρόνο. Ενώ οι γονείς, πρέπει να υπάρξει ένα μέτρο προσέγγισης, είτε από τους γονείς, είτε... Οι γονείς πρέπει να προσεγγίσουν με κατάλληλο τρόπο τα παιδιά. Το πιο σημαντικό είναι να ξέρουν ήδη οι γονείς τι είναι το Facebook, τι είναι το διαδίκτυο και τους κινδύνους που έχει. Γιατί όταν είμαστε παιδιά, μας λένε όταν διασταυρώσεις το δρόμο, κοιτάς δεξιά, αριστερά, ξανά δεξιά και περνάς. Ενώ στο διαδίκτυο δεν υπάρχει αυτό η συμβουλή να προσέχεις. Μάλιστα. Κύριε Μανούχο, καταληκτικό σχόλιο, τι θα λέγατε έτσι προς τους γονείς πολύ πολύ σύντομα? Θα ήθελα να απευθυνθώ στους γονείς και να τους πω ότι το διαδίκτυο δεν είναι κατάρα. Μπορεί να γίνει ευλογία με την παρέμβαση των γονιών, των οργανωμένων συνόλων και των εκπαιδευτικών. Σε εμάς είναι εναπόκειται να μπορέσουμε να το χρησιμοποιήσουμε σωστά. Και θα έλεγα θα κατέληγα με μια παρομοίωση ότι τώρα διανοίγονται στη γνώση υπερλεωφόροι, η οποία είναι ταχύτατη λεωφόρη. Άρα το να οδηγάς με μεγάλες ταχύτητες είναι επιθυμητό. Το θέμα είναι να μην είσαι μεθυσμένος. Γιατί θα καταλήξεις σε κακά μονοπάτια. Σου, σε κίνδυνο αυτόματα. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας νοιάζει εξαιρετικά, σας το λέω. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μας. Καλή επιτυχία στα ερευνητικά προγράμματα. Και πάντα με καλές προτάσεις και όχι μόνο σε πιλωτικά προγράμματα, έτσι, να εφαρμόζονται και κάποια να τα βλέπουμε. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν εδώ. Κυρίες και κύριοι, εμείς 6 παρά φτάσαμε στο κλείσιμο της σημερινής εκπομπής. Θα τα πούμε και πάλι αύριο 4:30. Μέχρι τότε να προσέχετε, να είστε καλά.